με προσοχή. Το ίδιο και εσείς οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυταίους. Όλοι μαζί με υποταγή ο ένας τον άλλον εγκορποθείτε την ταπεινοφροσύνη, γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κατά από την δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της Χριστούς. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες Αυτών, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Μέχρι εκεί ο Θεός να ευλογήσει αυτόν τον λόγο Του στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, αγαπητοί μου. Συνεχίζουμε να μελετάμε την πρώτη επιστολή του Πέτρου. Βρισκόμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο ξεκινάει με οδηγίες προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και για να επιθυμίσω μερικά πράγματα, στην πρώτη Εκκλησία ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας, ο επίσκοπος ήταν το ίδιο πρόσωπο. Αργότερα μέσα στην ιστορία αυτά διαχωρίστηκαν και είναι μέχρι και σήμερα διαχωρισμένα. Αλλά στην πρώτη Εκκλησία ήταν το ίδιο πρόσωπο. Οι Απόστολοι τα χρησιμοποιούσαν εναλλακτικά. Οπότε απευθυνόμενος, ξεκινάει το πρώτο κεφάλαιο ο Πέτρος, απευθυνόμενος στους πρεσβυτέρους των Εκκλησιών στην Ανατολία, προς οποίες απευθύνει την επιστολή. Τους καλεί να ποιμένουν, και είδαμε αγαπητοί αδελφοί πριν από κάποιο καιρό, με το σωστό πνεύμα να ποιμένουν. Διαβάζουμε εκεί πέρα επισκοπούντες, λέει, ενώ προηγουμένως απευθύνει στους πρεσβυτέρους, τώρα επισκοπούντες, η μετοχή, και από εκεί βγαίνει ο επίσκοπος, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλλά εξουσίως, εθελοντικά. Όχι γιατί επειδή είμαι επιμένας αναγκαστικά θα διακονήσω, αλλά εξουσίως. Το δεύτερο είναι με το σωστό κίνητρο. Επισκοπούντες μη δέσπρο κερδός, αλλά προθύμως. Όχι γι' αυτό, αλλά πρόθυμα διακονούν. Και με το σωστό τρόπο. Επισκοπούντες βιβαίως κατακυριεύονται στον κλήρον, αλλά επιγεινόμενοι του υμνίου. Πρεσβύτεροι, ο ποιμένας, ο επίσκοπος, καλύτερα είναι τύπος, ούτως ώστε οι άλλοι να μιμούνται. Την τελευταία φορά μελετήσαμε το εδάφιο 5, όπου ο Απόστολος Πέτρος καλεί το ποιμνίο τώρα. Σε τρία πράγματα, να υποτάσσετε στους πρεσβυτέρους, και εξηγήσαμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του ρήματος υπακούω και του ρήματος υποτάσσομαι. Στον Θεό καλούμαστε να υπακούμε, στους πρεσβυτέρους να υποτασσόμαστε. Δεν σημαίνει ότι πάντα υπακούει. Ομοίως νεότεροι υποτάγεται πρεσβυτέρες. Και στη συνέχεια διευρύνει το θέμα της υποταγής και λέει όλοι οι πιστοί καλούνται σε αμοιβαία υποταγή στην Εκκλησία, ο ένας προς τον άλλον. Πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι. Και το τρίτο, όλοι οι πιστοί καλούνται να εγκορποθούν την ταπεινοφροσύνη. Πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι, την ταπεινοφροσύνη εγκομπόσαστε. Και εξηγήσαμε αυτή την όμορφη λέξη που δεν την ξέρουμε, αλλά από εκεί βγαίνει το να δέσω κόμπο την ποδιά. Είναι, οι αρχαίοι το χρησιμοποιούσαν για την ποδιά. Ο Χριστός εκείνο το βράδυ πριν πεθάνει, πήρε την ποδιά, λέει, την φόρεσε, αφού έκανε το ημάκιο του και την έδεσε. Είναι εκείνη η εικόνα. Ότι ο Θεός υπερηφάνησε αντιτάσσεται ταπεινίζεται δίδωση χάρη. Το γεγονός τώρα αγαπητοί ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, αλλά δίνει χάρη στους ταπεινούς, οδηγεί τον Απόστολο Πέτρο να μιλήσει για το θέμα της ταπεινοφροσύνης και να καλέσει τους πιστούς της Ανατολίας τότε και εμάς σήμερα σε πνεύμα και ζωή ταπεινοφροσύνης. Ταπεινώστε λοιπόν εδάφιο 6 τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσεως. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Όμορφα διαβάζονται αυτά τα λόγια, αλλά πολύ δύσκολα γίνονται πράξη. Το θέμα του ταπεινού πνεύματος ήταν ένα από τα πιο αγαπητά θέματα αγαπητοί του Κυρίου μας. Ολόκληρη επί του όρους ομιλία ξεκινάει με το θέμα της ταπεινοφροσύνης, ο πρώτος μακαρισμός. Μακάρι η φτωχή του πνεύματι, ότι αυτόν είναι στην βασιλεία των ουρανών, είπε ο Κύριος. Ενώ όταν οι μαθητές, θυμάστε, διαπληκτίζονταν ποιος είναι ο μεγαλύτερος από ανάμεσά τους, το χούι όλοι μας το έχουμε και σε οποιαδήποτε ομάδα πάντοτε θέλουμε να είμαστε εμείς οι από πάνω, είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι η εκκλησία ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ λοιπόν διαπληκτίζονταν
ζούνταν, ο Χριστός παίρνει ένα μικρό παιδί, το σκύνει μπροστά τους και τους λέει: «Σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά», εκεί την εποχή αγαπητοί μου αδερφοί, τα παιδιά δεν λογίζονταν, δεν καταγράφονταν. Όταν μετρούσαν τον λαό, τα παιδιά δεν τα ανέφεραν. Το παιδί δεν είχε καμία αξία. Ο Χριστός το αναδεικνύει και λέει: «Θέλεις να είσαι μεγάλος, κοίτα αυτό το παιδί, το οποίο μες στην κοινωνία σας δεν θεωρείται σπουδαίο. Σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού». Το παιδί στην κοινωνία εκείνη ήταν ταπεινό, ανύπαρκτο. Η εκτίμηση του ταπεινού πνεύματος από τον Θεό όμως δεν είναι μόνο ένα θέμα αγαπητό στην Καινή Διαθήκη. Βλέπουμε ότι είναι αγαπητό και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης Μιχαίας διακήρυξε: «Αυτός έδειξε ένα άνθρωπε τι το καλό». Ο Θεός δηλαδή λέει: «Σου έδειξε άνθρωπε τι το καλό». Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου? Ημί να πράξεις το δίκαιο, να είσαι δίκαιος άνθρωπος, να αγαπάς έλεος. Και τι καλό αυτό να το θυμόμαστε καθώς έρχονται όλοι αυτοί οι πρόσφυγες. Έλεος να αγαπάς. Και το τρίτο, να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Εάν λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο του Θεού από τον άνθρωπο, αγαπητοί μου, τότε τι σημαίνει να είναι κάποιος ταπεινός και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου? Πώς είναι δυνατόν να είμαι ταπεινός? Τι είναι αυτή η ταπεινοφροσύνη στην οποία ο Κύριος, το ολόκληρο το Ευαγγέλιο, μας καλεί? Είναι ταπεινός κάποιος επειδή δεν μιλάει και συνήθως σιωπά? Πολλές γυναίκες πολλές φορές δεν μιλάνε. Σημαίνει ότι είναι ταπεινές, το ίδιο θα μπορούσε να πούμε για τους άντρες. Ή επειδή μιλάει όμορφα, είναι ταπεινός. Ή επειδή δίνεται σεμνά και εκκλησιάζεται τακτικά, κάνοντας ό,τι διδάσκει η εκκλησία του ή η θρησκεία του, είναι ταπεινός ή ταπεινή? Εάν είναι έτσι, αγαπητοί μου, πόσο ταπεινή ήταν οι Φαρισαίοι, που βέβαια η λέξη Φαρισαίος έχει αρνητικές έννοιες στο μυαλό μας και είναι αρνητικώς φορτισμένη και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτό που ήσαν οι Φαρισαίοι εκείνη την εποχή, αλλά οι Φαρισαίοι ήσαν άνθρωποι της Εκκλησίας. Τηρούσαν με αυστηρή ακρίβεια τις απαιτήσεις της πίστης τους. Δεν απουσίαζαν από τον λαό. Κάθε μέρα εκκλήσαν με προσευχές, με μετάνοιες, μελετούσαν τις γραφές, τηρούσαν όλες τις θυσίες στην ακρίβεια, επιδίδοντας σε φιλανθρωπίες, δίνονταν ανθρωπίνως, τα λέγανε σεμνά. Ωστόσο, βλέπουμε τίποτε από όλα αυτά δεν εμπόδισε τον Κύριο να μιλήσει με αφορισμούς εναντίον του. Θυμάστε όλα τα ουέ που είπε. Διαβάζω ένα λίμωνο στο γραμματίστη Παρισέ, υποκριτές, από έξω είστε ωραία, αλλά γιατί μοιάζουν μετά από τους αδικαστομένους που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογική σαν καταρσία. Έτσι και εσείς εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία. Πώς αγαπητοί μου, και γιατί όλα εκείνα που πολλοί θεωρούν ως κριτήρια πίστης και ταπεινού πνεύματος δεν δικαιώσαν τους Φαρισαίους? Ταπεινοφροσύνη δεν είναι μια αυτόνομη, ανεξάρτητη έννοια και συμπεριφορά. Έχει απόλυτη και άμεση σχέση με την άποψη που έχω για τον εαυτό μου. Έχει να κάνει, αγαπητοί μου, με το πώς βλέπω τον εαυτό μου και με το πώς εσύ βλέπεις τον εαυτό σου σε σχέση με τον Θεό και σε σχέση με τον πλησίον. Γι' αυτό το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης είναι η υπερηφάνεια και είναι ευκολότερο να μιλήσουμε για την υπερηφάνεια για να καταλάβουμε την ταπεινοφροσύνη. Ο υπερήφανος άνθρωπος πιστεύει ότι αυτός είναι το κέντρο του σύμπαντος και πως δεν υπάρχει κανένας άλλος σπουδαιότερος, εξυπνότερος, καλύτερος από αυτόν. Εάν είμαι στην Εκκλησία, ότι αυτός είναι ο καλύτερος χριστιανός. Θεωρεί την γνώμη του σημαντικότερη και επιζητεί με κάθε τρόπο την προσοχή των άλλων. Η πρώτη αμαρτία, αγαπητοί μου, μέσα στην ιστορία δεν ήταν κάποιος πόνος. Δεν ήταν μια ληστεία. Δεν ήταν μια σεξουαλική αμαρτία ή ένας βιασμός. Και αυτά οπωσδήποτε ήρθαν, αλλά αυτά δεν ήταν η πρώτη αμαρτία. Η πρώτη αμαρτία στην ιστορία και από την οποία πηγάζουν όλες οι άλλες, ακόμη και ο βιασμός, ακόμη και η ληστεία, ήταν η έλλειψη ταπεινοφροσύνης.
σύμφωνα το νομίζω είναι ο μοναδικός και οι ανάγκες σου και οι επιθυμίες σου ότι πρέπει να ικανοποιηθούν. Γι' αυτό αρπάζει με τον Άβα ή τον Β' τρόπο. Ήταν το πνεύμα της υπερηφάνειας και του εγωισμού που γεννήθηκε στην καρδιά του Αγγέλου με το όνομα Θεοσφόρος. Αυτός που πρέπει να βγει, αβιερινός δηλαδή, σημαίνει το Θεοσφόρος και που εξαιτίας της αμαρτίας του από άγγελος μετατράπηκε σε διάβολος και τον ακολούθησαν στη συνέχεια πολλοί άγγελοι. Ο προφήτης Ισαΐας μας αποκαλύπτει το ιστορικό. Πώς έπεσες από τον ουρανό έως φόρε τέκνο της αυγής. Πάνω στη γη συντρίφθηκες εσύ που υπέταξες λαούς. Έλεγες μέσα σου και να η αμαρτία, η πρώτη αμαρτία αγαπητή μου και μετά μεταδόθηκε στον Αδάμ, μέσω του Αδάμ και της Εύας σε όλους μας. Στον ουρανό θα ανέβω, το θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα σύνορα του Θεού. Θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στο μακρινό κορά που οι θεοί συνάζονται. Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος. Μπορεί όμως το κτίσμα να είναι ίσο με τον ύψιστο. Κι όμως αυτά αμαρτιώθηκαν. Οπότε έλλειψη ταπεινοφροσύνης σημαίνει υπερηφάνεια. Και ο Θεός μας λέει, ο Πέτρος εδώ πέρα και δεν είναι μόνο ο Πέτρος, το λέει και ο Ιάκωβος, το λέει και στις Παροιμίες, ο Θεός μισεί τον υπερήφανο. Θεός δεν είναι σε ανθρώπους, τον υπερήφανο όμως τον μισεί, αλλά δίνει χάρη, λέει, στον ταπεινό. Ποιος όμως είναι ο υπερήφανος, αγαπητοί μου, και ποιος ο ταπεινός. Η παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη μας βοηθάει να βρούμε την απάντηση στο ερώτημα. Διαβάζοντα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 18, θα διαβάσω μόνο την παραβολή, δεν θα τη σχολιάσω. Σε μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, να το πνεύμα του υπερήφανου. Ο Φαρισαίος που τα έκανε όλα τέλεια, ήταν άνθρωπος του Θεού. Είπε την παρακάτω την παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο Θεό για να προσευχηθούν, στο ναό συγγνώμη, για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος. Ο άλλος Τελώνης, αποδεικμένα αμαρτωλός, μάζευε φόρους και επέβαλε φόρους και ένα μέρος τα έπαιρνε ο ίδιος του, συνεργαζόταν με τους κατακτητές. Είναι αυτό που λένε στην Ελλάδα κερμανοτζολιάδες. Εκείνος θα ήταν Ρωμαιοτζολιάς. Ο Φαρισαίος στάθηκε επιληπτικά και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτό του, πάντοτε υπερήφανος επιληπτικά προσευχή. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγας, άρπηγος, μυγός ή και σαν αυτόν εδώ, τον Τελώνη. Εγώ νηστεύω δυο φορές την εβδομάδα και δίνω στον ναό το δέκατο από όλα τα εισοδήματα μου. Με άλλα λόγια λέει ότι μου τι τυχερός που είστε Θεέ που είσαι από όσα γεννά. Τον Τελώνη σαν αντίθετα, στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το σπίθος του και έλεγε θέλουν σπλαχνίσουν με τον αμαρτωλό. Η λαστική είναι το αμαρτωλό. Σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλειωμένος με τον Θεό. Τι διαβάσαμε στην αρχή, συγχωρεί πάσα στα ζανομία σου. Ενώ ο άλλος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί. Υπερήφανος αγαπητοί μου είναι αυτός που αρνείται να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός και έχει ανάγκη του Θεού και να ταπεινωθεί μπροστά στον Κύριο παρακαλώντας τον για την χάρη. Υπερήφανος είναι ο άνθρωπος που θεωρεί ότι δεν έχει ανάγκη τον Θεό και ότι μπορεί να πάει ο ίδιος να τα καταφέρει, ότι τελικά δεν είναι και τόσο αμαρτωλός, ότι επειδή πάει στην Εκκλησία, τη ρήτα της Εκκλησίας και της θρησκείας, ότι επειδή δεν σκότωσε, δεν έκλεψε, δεν βίασε, δεν έκανε όλα αυτά τα πολύ κακά πράγματα απεναντίας, έχει κάνει και κάποια καλά, ακριβώς επειδή είναι αυτός, στα μάτια του δηλαδή άμεμπτος, γι' αυτό θεωρεί ότι ο Θεός του χρωστάει την αιώνια ζωή και ο Θεός χρωστάει να του δίνει τις ευλογίες. Υπερήφανος είναι ο άνθρωπος που αρνείται να αποναντήσει, όπως κάνει ο τελώνης της παραβολής μπροστά στον Θεό και να ομολογήσει ότι όντως είναι αμαρτωλός, ασχέτως αν δεν σκότωσε, δεν βίασε. Διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όντως είναι εκφύσεως τέκνο οργής, από φύση μας είμαστε τέκνο οργής. Πάντες θυμάται λέει ο Λόγος του Θεού και στερούνται τις δόξεις του Θεού και ο μισθός αμαρτίας είναι θάνατος.
περήφανους, γιατί οι περήφανοι συνήθως πετυχαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά όχι με Θεό. Με τον Θεό όλα αντιστρέφουν. Γι' αυτό η Γραφή διακηρύττει ξανά και ξανά. Ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όλο την ύπη. Η χάρη του. Χάρη που έλαβε ο τελώνας, αλλά όχι ο Παρισαίος. Χάρη που έλαβε ο άσωτος γιος, αλλά όχι ο πρεσβύτερος γιος, γιατί ο πρεσβύτερος γιος είχε πρόβλημα. Ο άσωτος ταπεινώθηκε, ναι, τα έφαγε όλα, τα ξόδεψε, όπως τα ξόδεψε. Ο πρεσβύτερος, λέει, με πόρνες τα έφαγε, δεν το λέει ο λόγος του Θεού, είναι η κατηγορία του πρεσβύτερου γιου. Αλλά ο άσωτος γονατίζει, ταπεινώνεται, ζητάει συγχώρεση και λέει στον πατέρα του, δεν αξίζει. Ο πατέρας είναι που του δείχνει χάρη. Είναι χάρη που έλαβε ο Πέτρος, αγαπητοί μου, αλλά δεν έλαβε ο Ιώδης. Ο Πέτρος έκανε επίσης χειρότερα πράγματα. Αλλά ο Πέτρος έλαβε τη χάρη. Ο Ιούδας δεν την γνώρισε. Δεν είδε το πρόβλημα που είχε. Χάρη που έλαβε ο Δαβίδ και όχι ο Σαούλ. Για σκεφτείτε, εάν συγκρίνουμε την αμαρτία του Σαούλ με την του Δαβίδ, του Δαβίδ είναι πολύ χειρότερη. Κι όμως, ο Δαβίδ δέχεται τη χάρη. Ο Σαούλ όχι. Γιατί ο Δαβίδ ταπεινώνεται, καταλαβαίνει το πρόβλημα ενώπιον σου ήμαρτων. Ταπεινώθηκαν όλοι αυτοί μπροστά στον Κύριο και μετανόησαν για την αμαρτία τους. Και παραιτήθηκαν από οποιαδήποτε δικαιώματα θεωρούσαν ότι είχαν μπροστά στον Θεό. Γιατί μπροστά στον Θεό κανένας μας αγαπητοί μου δεν έχει κανένα δικαίωμα. Έχεις ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό. Έχεις σταθεί μπροστά στον Θεό μόνο σε εσύ και ο Θεός, στο κομμάτι του όσο χωρίς κανέναν. Θα μου πείστε, είμαι αμάρτητος. Ο Θεός αντιτάσσεται στους περίφανους. Στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Κι έτσι καλεί ο Πέτρος στους πιστούς. Στο πρώτο πράγμα, ταπεινωθείτε λοιπόν κάτω από την δύναμη του Θεού. Διαβάζω στο κείμενο. Ταπεινωθείτε έχουν υπό την κρατέα χείρα του Θεού. Τι σημαίνει τώρα να ταπεινωθεί κάποιος κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού. Η έκφραση αυτή έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη αγαπητοί μου και συγκεκριμένα από το βιβλίο της Εξόδου όπου επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά όταν ο Θεός καλεί τον Μωυσή να πάει στον Φαραώ και να του πει να ελευθερώσει τον λαό του. Και ο Θεός λέει θα σας ελευθερώσω με κρατεά χείρα μου. Είναι συμβολική έκφραση αυτή. Ο Θεός, ο λόγος του μιλάει με ανθρωπόμορφη γλώσσα. Ο Θεός δεν σημαίνει ότι έχει χέρια όπως εμείς έχουμε. Ο Θεός δεν τον είδε κανένας ποτέ. Ο Θεός είναι πνεύμα, δεν είναι σώμα. Αλλά δηλώνει τη δύναμη του Θεού. Διαβάζουμε στην Έξοδο κεφάλαιο 3, εδάφιο 19. Εγώ ξέρω ότι μιλάει ο Θεός στον Μωυσή. Εγώ ξέρω ότι ο βασιλιάς Αιγύπτου δεν θα σας αφήσει να φύγετε παρά μόνο αν έχεις αναγκαστεί με τη βία. Θα απλώσω λοιπόν το χέρι μου και θα τιμωρήσω τους Αιγύπτιους με κάθε λογή στρομερά έργα που θα κάνω στη χώρα τους. Ύστερα από αυτά θα σας αφήσει να φύγετε. Στο κείμενο ακούστε, εγώ δε είδα ότι ούπο προήσεται ημάς παραώ βασιλεύς Αιγύπτου πορευθύνε εάν μη μεταχειρός κρατεάς. Και από εκεί όπως ο Πέτρος τα παίρνει. Ο υπερήφανος Φαραώ, αγαπητοί μου, νόμιζε ότι αυτός ήταν ο Θεός Αιγύπτου επειδή στη δική του κοσμοθεωρία αυτός ήταν ο γιος του Θεού Ρα, του ήλιου. Ότι αυτός ήταν ο πατοκράτορας που όρισε τις τύχες της Αιγύπτου και των κατοίκων της και δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν. Και όντως έτσι ήταν, σε κανέναν δεν έδινε λογαριασμό. Τον επισκέπτονται όμως ο Μωυσής και ο Αρών και του λένε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ λέει άσε το λαό μου να φύγουν και να πάνε να κάνουν μια γιορτή στην έρημο για να με τιμήσουν. Ο Φαραώ για πρώτη φορά ακούει ότι υπάρχει κάποιος άλλος. Και έτσι αρνούμενος απαντάει. Ποιος είναι ο Κύριος που πρέπει εγώ να τον υπακούσω και να αφήσω τους Ισραηλίτες να φύγουν. Δεν γνωρίζω τον Κύριο και δεν θα αφήσω τους Ισραηλίτες να φύγουν. Το αποτέλεσμα ήταν να επιβάλλει στους Ισραηλίτες βαριά δουλειά και να τους βασανίσει. Και Μωυσής προβληματισμένος πηγαίνει στον Θεό και του κάνει παράπονο Κύριε εσύ μας έστειλες για να πάρουμε τον λαό και τώρα ο Φαραώ επιβάλλεται ακόμη χειρότερα. Και τότε ο Θεός του απαντάει τώρα θα δεις τι θα κάνω εγώ στον Φαραώ. Θα τον εξαναγκάσω με τη δύναμη με κρατεά χείρα και θα σας αφήσει να φύγετε και μάλιστα τον κάνω να σας διώξω ο ίδιος από τη χώρα. Σε λίγο αυτός ο Φαραώ που
κατάσταση έλεγε ποιος είναι αυτός ο Κύριος, δεν τον γνωρίζω. Σε λίγο, αγαπητοί μου, θα γνώριζε αυτόν τον Θεό. Ποιος είναι ο Κύριος που πρέπει να τον υπακούσω και να αφήσω τους Ισραηλίτες να φύγουν, και πει δεν τον γνωρίζω, δεν αφήνω τους Ισραηλίτες. Θα γνώριζε ότι κάποιος άλλος εκτός από τον ίδιο ήταν ασυγκρίτως στρατεότερος και θαυμαστότερος, και ήταν ο Κύριος όχι μόνο του κόσμου αλλά και της Αιγύπτου, της δικής του Αιγύπτου. Σε λίγο ο υπερήφανος Φαραώ θα ταπεινωνόταν ανεπανόρθωτα, και αυτό επειδή αρνήθηκε να ταπεινωθεί εκείνη την ημέρα που ο Θεός τον επισκέφθηκε. Όπως κάνει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. Ήταν αυτό το παντοδύναμο χέρι του Θεού πίσω από κάθε και όλα τα επιτύπωτα θαυμαστικά του έργα. Και είναι αυτό το χέρι που κρατάει τους πιστούς, και δεν είναι, και ο Χριστός το λέει δυο φορές μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει δύναμη να τους πάρει από το χέρι του Πατέρα. Ποιος μπορεί το χέρι του Θεού να το αγγίξει? Είναι αυτό το χέρι που δημιούργησε ολόκληρο αυτό το σύμπαν, και σένα και εμένα. Οπότε όταν ο Πέτρος μας καλεί να ταπεινωθούμε κάτω από τα κρατεά χέρια του Θεού, αγαπητοί μου, δεν μας καλεί να ταπεινωθούμε κάτω από την δύναμη οποιοδήποτε ανθρώπου ή οποιασδήποτε αυτοκρατορίας, είτε ήταν η ελληνική, η ρωμαϊκή, η οθωμανική, η βρετανική ή η αμερικάνικη σήμερα. Πού είναι όλες αυτές οι κρατεές, αυτοκρατορίες και οι αυτοκράτορες? Αλλά μας καλεί να ταπεινωθούμε κάτω από την δύναμη του μοναδικού Θεού, του δημιουργού του ανθρώπου και του λειτουργήτου. Ο οποίος μπορεί, Θεός αγαπητοί μου, να επιτρέψει ακόμη και τον διωγμό, όπως τώρα οι πιστοί αυτοί βιώνουν. Οι διωγμοί εναντίον των πιστών όμως δεν ήσαν έξω από το θέλημα του Θεού, αλλά μέρος αυτού του θελήματος. Άλλωστε, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, τι μπορεί να συμβεί, αγαπητοί μου, το οποίο δεν είναι μέσα στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού? Είναι δυνατόν ο διάβολος να καταφέρει να κάνει κάτι που ο Θεός δεν το έχει προβλέψει, δεν το έχει επιτρέψει, δεν το έχει θελήσει? Και ακόμη, μπορεί ο άνθρωπος να αντισταθεί στο χέρι του Θεού? Τι είναι δυνατόν? Περαμένει την Κυριακή εδώ στάθηκε και σας είπα για την εμπειρία μου, όταν πριν από δύο εβδομάδες μου συνέβη εκείνο που μου συνέβη και στην τουαλέτα, για κλάσμα το δευτερόλεπτο αισθάνθηκα ότι φτάνομαι. Τι μπορεί να κάνει αυτό που συνήθισε? Και ο σκοπός, ποιος είναι ο σκοπός που ο πιστός, συγγνώμη, καλούμε καθημερινά να ταπεινώνουμε μπροστά του και κάτω από τη δύναμή του? Συνέχεια του λόγου που Αποστόλου Πέτρου μας το αποκαλύπτει, ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει, λέει, την ώρα της κρίσεως. Δεν το κάνει από καπρίτσιο, έχει σκοπό, έχει θαυμάσιο σκοπό για κάθε ένα από τα παιδιά του. Το παράδειγμα του Πέτρου, αγαπητοί μου, είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος ταπεινώθηκε αποδεχόμενος το θέλημα του Πατέρα, έγινε άνθρωπος, ανέβηκε πάνω στο σταυρό με σκοπό να δοξαστεί στη συνέχεια, στον χρόνο που ο Πατέρας είχε ορίσει. Γι' αυτό ο Χριστός ξανά και ξανά τα ξαναέλεγε, αγαπητοί μου, όσο και αν τον πίεσαν, ότι δεν ήρθε ακόμη η ώρα. Τα αδέρφια του λένε, αν είσαι αυτός που λες ότι είσαι, πήγαινε στην Ιερουσαλήμ και αποκαλύψου. Δεν ήρθε η ώρα. Οι μαθητές σου το είπαν, δεν ήρθε η ώρα. Όταν η ώρα όμως ήρθε και αυτός ήξερε την ώρα, τότε παρακάλεσε τον Πατέρα λέγοντάς του, εκεί στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη, Πατέρα, έφτασε η ώρα, φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Και όλη η δόξα φανερώθηκε πάνω στο σταυρό, αγαπητοί μου. Όπως λοιπόν ο Κύριος δοξάστηκε αφού σήκωσε το σταυρό του, έτσι καλείται και ο πιστός, εσύ και εγώ, αν λέμε ότι είμαστε αναγεννημένοι, εάν θέλουμε να δοξαστούμε από τον Κύριο εκείνη την ημέρα της κρίσης, να ταπεινωθούμε σήμερα μπροστά στον παντοδύναμο Θεό και να σηκώσουμε το σταυρό που Εκείνος μας προσφέρει. Διότι όπως είπε ο Κύριος, όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Οπότε ταπείνωση αυτή τη ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σημαίνει δόξα στην άλλη ζωή, γιατί όλοι φεύγουμε και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος. Και βεβαίως όπως ο Δαβίδ λέει εδώ είναι 16
στάτου. Κάποια μέρα θα το κάνουν, αλλά θα είναι αναγκαστικά. Τότε όμως θα είναι και αργά για να σωθούν. Θα το κάνουν επειδή ο Θεός έτσι θέλει. Και ποιος μπορεί να αντισταθεί στην καρδιά χείρα του Θεού? Κανένας. Αλλά θα το κάνουν για να δεχτούν την οργή του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι στο όνομα του Ιησού όλα τα υπουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αλλά τότε θα είναι αργά για εκείνους που σε αυτή τη ζωή δεν ταπεινώθηκαν. Ο υπερηφάνων Αυγουδονόσορ, πλανητάς της εποχής του, βασιλιάς της Περσίας, αυτοκράτορας, όπως και ο Φαραώ προηγουμένως, αρνήθηκε να τον ταπεινωθεί, με αποτέλεσμα ο Θεός να επέμπει και να τον οδηγήσει στην ταπείνωση, θέλοντας και θέλοντας. Το τέταρτο κεφάλαιο του Δανιήλ είναι καταπληκτικό, τα συντάγματα, όταν πάτε σπίτι να το διαβάσετε, αλλά διαβάσω ένα μικρό κομμάτι, το οποίο δεν είναι τόσο μικρό, είναι αρκετά εδάφια. Πράγματι, γράφει ο Λέιο, ο Ναβουχοδονόσορ, όλα αυτά ξέσπασαν, συγγνώμη, ο Δανιήλ, όλα αυτά ξέσπασαν εναντίον του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Μέσω του Δανιήλ, αφού πέρασαν 12 μήνες εκεί που κοιμάτισε πάνω σε κάποιον εξώστον ανακτόρο της Βαβυλώνας, φώναξε, βλέπει τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, φώναξε. Αυτή είναι η μεγάλη Βαβυλώνα που την έφτιαξα για πρωτεύουσα του βασιλείου μου. Με τη μεγάλη δύναμή μου την ολοκλήρωσα για να δείξει σε όλους την δόξα και το μεγαλείο μου. Ενώ ακόμα ο βασιλιάς μιλούσε, ήρθε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Άκου αυτό το μήνυμα, Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά, εσύ που είσαι ο πλανητάκτης. Η βασιλεία αφαιρέθηκε από σένα. Θα αποπευθείς μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία και θα παταμείνεις μαζί με τα άγρια κτηρία. Χορτάρι θα προσά το πόδι 7 χρόνια, ώστε να καταλάβεις ότι ο ύψιστος είναι κυρίαρχος όλων των ανθρώπων, όλων των ανθρώπινων βασιλείων και σε όποιον θέλει αυτός. Την ίδια στιγμή εκπληρώθηκε αυτός ο λόγος εναντίον του Ναβουχοδονόσορ. Αποπέμπτηκε μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία και έτρωγε χορτάρι σαν το πόδι. Το σώμα του τρεχόταν από τη δροσιά του ουρανού. Οι τρίχες του μεγάλωσαν σαν φτερά ετών και τα νύχια του έγιναν σαν όρμη. Πώς θέλεσες εσύ ό,τι να πει? Θέλεις εκείνη την ημέρα να της κρίσης να εξυψωθείς, λέει ο λόγος του Θεού που ταπεινώσου μπροστά στον Θεό, όχι σε ανθρώπου. Και το δεύτερο το οποίο λέει ο Πέτρος είναι: αφήστε όλες τις φροντίδες σας στο Θεό. Συνεχίζοντας το θέμα της ταπείνωσης, καλύτερα τους πιστούς να ταπεινωθούν μέσα από ακόμη ένα, αλλά τότε φορά δυσκολότερο βήμα. Να εμπιστευτούν τη ζωή τους και τις φροντίδες τους στην δύναμη του Θεού. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα ταπείνωσης, αδελφοί μου. Να μπορώ να φτάσω και να πω: Κύριε, ανάλαβε, διότι εγώ δεν μπορώ. Στο κείμενο χρησιμοποιείται το ρήμα «επιρρύπτω». Πάσαν την μέρη των ημών και επιρρύψαντες επ' αυτών. Και είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιήθηκε την ημέρα της θριαμβευτικής εισόδου Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, όταν οι μαθητές διαβάζουμε και είδαν τον αυτόν όσον Ιησούν και επιρρύψαντες αυτόν τα ημάτια επί των πόλων, επεβίβασαν τον Ιησούν. Έριξαν τα ρούχα τους πάνω στο γαϊδουράκι. Όπως οι μαθητές λοιπόν έριξαν τα ρούχα τους πάνω στο γαϊδουράκι και μετά στον δρόμο, έτσι μας καλεί ο Πέτρος, αγαπητοί μου αδελφοί, με αυτήν την ελευθερία κι εμείς να ρίχνουμε τις έννοιες μας πάνω σε αυτόν. Και ποιος ακόμα δεν έχει έννοιες εδώ μέσα? Η ελευθερία των φροντίδων μας στον Κύριο είναι ο τρόπος μέσω του οποίου ο πιστός αποδέχεται την ταπεινή του θέση, ότι εγώ δεν μπορώ να τα σηκώσω, δεν μπορώ να τα λύσω, με ξεπερνούν, είμαι αδύναμος. Ο Πέτρος δεν λέει να δουλέψουμε μια μέρημνά μας μόνο, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά λέει όλες, πάσα την μέρημνά μου. Ως άνθρωποι, αγαπητοί μου, αγωνιούμε για πολλά. Αγωνιούμε για το μέλλον μας, αγωνιούμε για το μέλλον των παιδιών μας. Θα σπουδάσουν, θα παντρευτούν, ποιον θα πάρουν, θα είναι καλός σύντυχος, θα είναι καλή σύντυχος. Αγωνιούμε για την υγεία μας, πώς θα είναι τα γεράματά μας. Αγωνιούμε για τη δουλειά μας, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Αγωνιούμε για τα οικονομικά μας. Και υπάρχουν τόσα πολλά άλλα θέματα. Κάποιος κατηγορηποίησε τα θέματα για το
90% είναι θέματα του παρελθόντος που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Ήδη ανήκω στο παρελθόν. 12% είναι κριτικές άλλων που δεχόμαστε, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι αλήθεια όμως. Αλλά μας στεναχωρούν, αγωνιούμε. Τι θα γίνει, το όνομά μας βλασφημείται. 10% στεναχωριόμαστε για την υγεία μας, η οποία όμως επιβαρύνεται όσο περισσότερο στεναχωριόμαστε. Είναι φαύλος κύκλος μας. Και 8% είναι μόνο προβλήματα που όντως είναι υπάρχουν. Κάποιος άλλος είπε ότι στεναχωριόμαστε για 2 μέρες εβδομάδους. Το χθες και το αύριο. Και για τα 2 δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι μπορούμε να κάνουμε για τις χθες αδελφοί. Ό,τι έγινε έγινε. Γιατί να στεναχωριόμαστε για το αύριο όμως. Αφού δεν έχει έρθει, σας είπα αρκετό το κακό της ημέρας αυτής. Άστατα. Κι όμως, από φύση μας στεναχωριόμαστε. Κάποιος έγραψε, εξουσιάζουμε πολύ λίγα πράγματα γύρω μας, δεν εξουσιάζουμε ούτε τον καιρό, ποιος μπορούσε να στην προοχή να τη σταματήσει. Δεν εξουσιάζουμε ούτε την οικονομία, η Τρόικα την εξουσιάζει τώρα για την Ελλάδα και πριν η δική μας την εξουσίαζα και είδαμε που την οδήγησαν. Δεν εξουσιάζουμε και τα λόγια που οι άλλοι λένε για μας. Υπάρχει μόνο ένα τομέα ύπαρξη που μπορούμε να εξουσιάσουμε και αυτό είναι η καρδιά μας. Το θέμα της μέρημνας ήταν αγαπητό επίσης για τον Κύριο. Γι' αυτό λέει, μην μερημνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα τυπείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη, η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά μου, δεν σπέρνουν, ούτε θέλεις, ούτε συνάδει να καθάς σε αποδίκες. Κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέχει. Εσύ δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά. Και το λέμε, ναι, αξίζουν, αλλά έλατε που ξανά είμαι στην απολύτω. Και μετά συνεχίζει ο Κύριος, ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει ένα πήγη στο ανάστημά του. Και γιατί τόσο άγχος για το ντύσιμό σας. Αν σας διδάξουν τα τριόπινα που μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν, ούτε τρέφουν. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη τη μεγαλοπρέπεια δεν δινόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός δίνει έτσι το αγριό χόρτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξει στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για εσάς το υπόπιστη. Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα πάμε, τι θα πούμε, τι θα ντυθούμε. Γιατί για όλα αυτά αγωνίζονται, δεν εμπιστεύονται τον Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας ξέρει καλά τι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιστρέψει τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του ελλείμματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της προβλήματα. Φτάνουν οι έννοιες της κάθε μέρα. Η έννοια για το αύριο και η αγωνιώδης μέρη να αγαπητοί μου προκαλεί άγχος, συγγνώμη που προκαλεί άγχος, δηλώνει επίσης έλλειψη πίστης. Αμφισβητούμε τον παντοδύναμο Θεό ότι είναι ικανός να μας φροντίσει ή ότι ενδιαφέρεται για μας. Δηλαδή, όπως στο νοσοκομείο είναι κάποιος ηλικιωμένος δίπλα μου και ξεκινήσαμε να μιλάμε και κάποια στιγμή του μίλησε για τον Θεό και λέει, αλλά τώρα αυτό ο Θεός για μένα θα διαφερθεί. Έχει χάρη σκοπούρας. Κι όμως, η μεγαλύτερη σκοπούρα που είσαι εσύ, εγώ, κάθε άνθρωπος, γιατί είμαστε το πολυτιμότερο δημιούργημα, όμως τι καταφέρνει η αγαπητή μου η μέρημνα. Δεν αφαίρει τις δυσκολίες και τις λύσεις από το αύριο, αλλά τη δύναμη που σήμερα χρειαζόμαστε για να ζήσουμε το σήμερα. Δεν μας βοηθά να αποφύγουμε κάποιο κακό, αν θα συμβεί κάτι θα έρθει, γιατί ο Θεός το επιτρέπει, αλλά μας αδρανοποιεί να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η αγωνιώδης μέρη να αποκαλύπτει ότι μας ελκύει επίσης ο κόσμος παρά ο Θεός. Γι' αυτό ίσως είναι ακόμα χειρότερο. Αλήθεια, για θέματα και πράγματα ποιου κόσμου αγωνιούμε και μεριμνάμε. Για τον κόσμο των άλλων, για θέματα του Θεού, ας είμαστε ειλικρινείς. Αγωνιούμε για θέματα και πράγματα αυτού του κόσμου. Και όχι του πράγματος. Αυτός ο κόσμος να τρώει. Που σε αυτόν είμαστε πρόσκαιροι. Στην παραβολή του σπορέα, ο Χριστός παρομοιάζει τον άνθρωπο που ενώ δέχεται τον καλό σπόρο, ωστόσο η μέρημνα αυτού του κόσμου πνίγει τον λόγο του Θεού. Το είδος αυτού του εδάφους χαρακτηρίζεται ως ακαθόδες. Κοσμικό, με τους σπόρους που παίρνουν στα κάτια, είπε ο Χριστός εννοούνται αυτοί που ακούν τον λόγο. Οι μέρημνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες που παίρνουν μέσα τους και καταπνίγουν τον λόγο. Και έτσι δεν θα αποφορεί νέο
ναι, και αυτή τη ζωή και αυτόν τον κόσμο και για τα εγώσμια. Ο λόγος του Θεού τότε δεν κάνουν χωρί. Όπως ο Παύλος έγραψε, για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνουν στον Θεό με προσευχή και δέηση που θα συναντεύονται με ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό. Θα διαβλάσει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Δυστυχώς όμως, τις περισσότερες φορές, αγαπητοί μου, στεναχωριόμαστε και λιγότερο προσευχόμαστε. Και γι' αυτό απολώνομαστε. Ας ακούσουμε πώς ο Παύλος αντιμετώπισε τις δικές του θλίψεις και τα προβλήματα. Θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί μου, για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία. Το μέγεθός ήταν πράγματι υπερβολικό και ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας σε σημείο μάλιστα παραλίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη. Έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Γι' αυτό θα το θυμόμαστε, αδελφοί. Ο Θεός πάντα είναι ο Θεός της ανάστασης και της ζωής. Αυτός που μας έδωσε από ένα τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτό στηρίζουμε την ελπίδα μας, ότι και πάλι θα μας σώσει με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας, ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στον Θεό για αυτό που μας χάρισε. Ο Πέτρος δικαιολογεί το κάλεσμα να επιλείψουμε σε αυτόν όλες μας μέρημες, διότι είναι αυτός φροντίζει για σας. Και ποιος μπορεί να φροντίσει καλύτερα για εμάς, αδελφοί. Το βράδυ να κοιμάσαι, ποιος σε φροντίζει. Όταν είσαι ανέστητος, λόγω η ιστορία της Ρουθ είναι μια καταπληκτική ιστορία που παραστατικότητα φεδερώνει αυτή την αλήθεια της φροντίδας του Θεού. Όλοι γνωρίζουμε, καθοδηγούμενοι από την πετερά της, η νεαρή κύρα γυναίκα πηγαίνει στο αλόνι και ξαπλώνει στα πόδια του στενότερου συγγενήμου άντρα της. Διαβάζω, γύρω στα μεσάνυχτα ο Βοός ζήτησε απότομα να σηκώσει και είδε μια γυναίκα να κοιμάται στα πόδια του. «Α, είσαι εσύ», τη ρώτησε. Και αυτή απάντησε, «Εγώ είμαι η Ρουθ, η δούλη σου». Και επειδή ήταν πολύ δύσκολο για μια νεαρή γυναίκα να είναι χείρα, του λέει, «Πάρε με στην προστασία σου, γιατί εσύ είσαι ο κοντινότερος συγγενής μου, σώσε με το έλεγχο». Και απάντησε του Βοός, «Κύριο να σε ευλογεί, κόρη μου. Αυτό που κάνεις τώρα, την πιστότητά σου, την οικογένεια της πεθερά σου, περισσότερο από ό,τι το δείχνει η προηγούμενη πράξη σου. Πράγματι, δεν αναζήτησες για άντρα σου κάποιον νεαρό, φτωχό ή πλούσιο. Τώρα λοιπόν, κόρη μου, μη φοβάσαι. Εγώ θα κάνω για σένα ό,τι μου ζητήσει, γιατί όλοι οι πόλοι ξέρουν ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο πλησιέστερος συγγενής, αλλά υπάρχει κι άλλος ένας πιο κοντινός συγγενής από μένα. Μείνε απόψε εδώ και το πρωί, αν θέλει να σε παντρευτεί, εκείνος έχει καλός. Ας σε παντρευτεί. Αν όμως δεν θέλει, τότε θα σε παντρευτώ εγώ. Θα σου το υπόσχομαι ενώπιον του αληθινού Θεού. Θυμήσου μου πώς το πρωί. Αργότερα, όταν η Ρουθ πήγε στο σπίτι και δηλήθηκε στην πετρά της ό,τι είχε συμβεί, τότε εκείνη της είπε μεταξύ άλλων το εξής. Περίμενε, κόρη μου, ώσπου να δεις πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα εσυχάσει αν δεν τελειώσει αυτή την υπόθεση σήμερα. Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι τύπος του Θεού μες στην ιστορία. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν εσυχάζει μέχρι να σε φροντίσει. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας σώσει την ώρα της κρίσεως. Αφήστε όλες σας